Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά να έχουμε. Πρώτη εκπομπή ΠΑΟΚ 24 για το 2018. Σήμερα Τρίτη, 2 Ιανουαρίου, με σύνθεση εκπομπής καλύτερη από κάθε άλλη φορά. Βέβαια. Δεν λες ότι είναι και η σύνθεση έχει μια πληρότητα. Εντάξει, έχει μερικές απουσίες, ανεπαίσθητες θα έλεγα. Αλλά έχει ενισχυθεί η σύνθεση της εκπομπής με Γιάννη Παρασκευαίδη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε εδώ τον Γιάννη μαζί μας. Καλημέρα Γιάννη, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζεις την Κυριακή, ε? Ναι. Ωραία. Πόσα κλείνεις? Όχι, γιορτή. Πάω στα 30 τώρα φέτος, ξέρεις. Στα 30, μόνο? Ε, τι, πώς. Μπράβο Γιάννη. Εδώ άλλος είναι που έφυγε 60. Να δούμε τι ποδαρικό θα κάνω, ε. Ναι, ναι. Τουλάχιστον ανεβάζεις επίπεδο την εκπομπή. Αν έρθουν οι στόχοι, τουλάχιστον μια εβδομάδα θέλω έξτρα το καλοκαίρι. Ποιοι στόχοι, ποιοι στόχοι, πρωτάθλημα σε ποδόσφαιρο, βόλεϊ, handball. Αυτά, άλλο. Τα τρία, αυτά τα τρία. Α, ναι. Τρία ομαδικά είναι όμως. Μπορείς να πάρεις τρία πρωταθλήματα. Γιατί δεν μπορώ. Μπορείς. Πώς δεν μπορώ. Στο ποδόσφαιρο πόσες πιθανότητες έχεις. Αυτή την ώρα. Ναι. 40%. 40, ναι. Για πες. Οι άλλοι πόσες έχουν δηλαδή, δύο. Από 30. Από 25. Κάτσε ρε Γιάννη, 40 και 50, 90. Το άλλο 10 πάει στον ατρόμητο. Θα αφήσουμε και μια έτσι για τον outsider. Και τότε παίζει μπάλα. Έχει 40 ο ΠΑΟΚ και από 25 οι άλλοι δύο. Ναι. Πρώτα θα βάλω τον Ολυμπιακό, όχι την ΑΕΚ. 27 ο Ολυμπιακός. Ναι. 23 η ΑΕΚ. Ναι. Μάλιστα. Και 10 ο ατρόμητος. Ε, εντάξει. Δεν πρέπει. Ξέρω, η εικόνα του δεν δείχνει ότι... Εγώ θα έδινα από 33 στους 3. Στους 3. Ναι. Όχι, όχι. Όχι. Νομίζω τώρα από Ιανουάριο και τώρα θα αρχίσει να παίζει και να παδίδει και λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν λείπει μόνο. Να πεις ότι αρχίζει και παίζει μπάλα η ομάδα. Μπα, από εδώ και πέρα κανένα δεν θα ενδιαφέρει. Λες, ε, τι μόνο πες, το αποτέλεσμα. Ε, δεν υπάρχει. Χαμός θα γίνει. Ε, στο βόλεϊ τι πιθανότητες έχεις. Στο βόλεϊ. Δεν έχεις 50. Όχι. 40 έχεις. Ας έχω και 20. Καλύτερα outsider. Αυτό έχει δείξει. Γιατί χαμογελάς έτσι υπογείως. Γιατί μου αρέσει. Τους κοροϊδεύεσαι καλά, ναι. Τους αφήνεις να χαρούν και τους παίρνεις αυτό το πράγμα. Διαγώνιο δεν έχεις, ρε φίλε. Έχεις τώρα. Θα έχω το Μάιο. Απρίλιο είναι τελική. Συνήθως. Πώς. Μάιο. Αναλόγως πώς θα πάνε και οι αγώνες. Και άμα θα έχουμε Γιάννη, έχουν πάρει χαμπάρι φέτος, έχουν πολύ δυνατοί. Εκείνος εκεί το τέρας, ο Αλεξίεφ που ήρθε στο παλατάκι που έκανε πάρτι. Αν το θυμάσαι. Ακραίος κιόλας. Ναι. Εκείνος εκεί το Μάιο, οι ανάσεις του θα είναι πιο βαριές από μένα που ανεβαίνω τα σκαλοπάτια από το παλατάκι. Για ποιο λόγο, λόγω άγχους. Λόγω κορμιού. Τώρα εκείνο το κορμί μπορεί να αντέξει. Όχι, αντέξει. Με τίποτα. Εδώ είμαστε. Στο βόλιο δηλαδή τι έχεις, 30%. 30-70 είναι. 45. 45-55. Ναι. Λόγω παράδοσης. Εγώ θα έλεγα κανονικά 80-20 υπέρ μου, αλλά επειδή θέλω να τους υπνοτήσω και φέτος, ναι. Το πάω έτσι. Στο handball δεν είναι. Στο handball είναι, θα σου πω εγώ, είναι 40% Ολυμπιακός επειδή έχει το περσινό το ρόστερ. 25 ο ΠΑΟΚ. Του πρωταθλητή. Ναι. 25 ο ΠΑΟΚ. Έχει κι άλλους. Ναι, πώς δεν έχει. 20 η ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα θα μπορέσει κάποιος να κάνει την έκπληξη στα play-off. Έχει η ΑΕΚ πιθανότητα να πάρει πρωτάθλημα στο handball. Αφού έχει καλό ρόστερ. Ναι. Παρότι αυτοί τώρα χάσαν πολύ έδαφος γιατί κάνανε 2-3 ήττες δηλαδή που δεν τις περίμενε. Τι να σου πω τώρα. Ούτε οι παίκτες της ΑΕΚ δεν περιμέναν να χάσουν. Αλλά δεν. Στα play-off είναι, Δημήτρη, το έχουμε δει. Παίρνεις μια νίκη μέσα στην έδρα του Αλουνού και τελείωσε. Άλλα έχει τα play-off με 6. Στο handball, ναι. Άλλη διαδικασία. Ναι, έχει play-off φέτος με 6. Πρωταθληματάκι. Ναι. Πέρσι ήταν με 4. Φέτος είναι με 6. Άρα εκεί. Εκεί γίνονται τα πάντα. Μπορεί να έρθει και ο Δούκας, δηλαδή ο Διομήδης. Πώς δεν είναι. Πάλι ο καλύτερος θα το πάρει πάλι. Σε play-off πρωταθληματάκι. Και άμα σε πω από τον Ολυμπιακό, ποιος τραβάει φέτος περισσότερο. Ο Αλβανός. Όχι. Σανίκης. Ο Σανίκης. Ο Σανίκης. Όλοι μιλάνε για τον Σανίκη. Ναι. Το πήρε πάνω του. Στο πόλο δεν πάμε καλά. Καλά, κανόνες να γίνει και ένα στραβό. Και να έχουμε να λέμε άλλα. Επειδή είπαμε εδώ πέρα 10 φορές ότι δεν έχουμε φονταριστό. Είχαμε ένα φονταριστό, ο Μάρκοβιτς και το Σέρβο. Ευτυχώς πήραν τώρα καινούργιο φονταριστό. Μπας και σώσουν την κατάσταση. Ενέρεση τώρα, δεν γίνεται. Τον είπα τώρα, φέλε τον Καταρίτσι. Λέω, μα ρίξει τμήμα του ΠΑΟΚ. Ναι, ντροπή. Ψάξει να βρει και δουλειά. Αποκλείεται. Άρα λοιπόν βάζεις στόχο 3 πρωταθλήματα. Εσύ σήμερα Τρίτη 2 Ιανουαρίου πρώτη εκπομπή για το 18. Το ένα το έχω σίγουρο. Ποιο? Το βόλι. Όποιος θέλει να
βγάλει τον Ένφια το καλοκαίρι. Μην ανοίγεσαι, ρε. Από τώρα. Τι ήρθε μήνυμα. Πολύ δυνατή. Κράξιμο. Όχι, όχι. Για το Χάντμπολ ήρθε μήνυμα. Τι λέει. Δεν τους βλέπει τους ξινοί το αγαπημένο τμήμα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Είναι το αγαπημένο. Ναι, είναι, είναι. Ξέρεις γιατί είναι το αγαπημένο. Γιατί η διοίκηση ανέκαθεν είτε έκανε λάθη, φάουλ μεγάλα που έχει κάνει και φέτος έχει κάνει, είτε δεν κάνει. Πάντα σε αυτό ήταν ok με τον κόσμο. Ότι δεν πάω πουθενά χωρίς τον κόσμο. Πετρίδης, ε. Ναι, δεν πάει πουθενά. Δεν κατεβαίνω. Πώς, στην Κέρκυρα δεν έγινε τελικός χωρίς κόσμο. Εντάξει, στην Κέρκυρα. Εκεί είχε πρόβλημα. Ναι, είχε πρόβλημα. Απλά δες τώρα, πήγες Λαμία. Στην Κοζάνη πέρσι ήθελαν να σε δώσουν 800 εισιτήρια. Αυτό έλειπε. Τους είπε, αν δεν πάρω 2.000 μόνο εγώ, δεν έρχομαι. Αυτό είναι. Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν. Όπω και στο Χάντμπολ έχουμε αυτό το μήνα, Δημήτρη, ναι. Πολύ τρέξιμο. Τι αγωνές. Σκέψου ότι παίζουν τώρα, θα παίξουν 21 του μηνός με τον Αεροπό. Για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου. Μετά από μια εβδομάδα παίζουν με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι. Τελειώνει το μάτσι, μετά από τρεις μέρες παίζουν μέσα στο Διομήδη Άρκος για τον νοκάουτ. Στο Ρέντι, αυτό το γήπεδο, το γνωστό, το αγαπημένο. Το βόλι, ναι. Το εξοχικό. Το εξοχικό. Λοιπόν, ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24. Κάτσε, έχει μηνύματα πάλι για το handball. Το τελευταίο, ας μην το συζητήσουμε, λέει, για το handball και τη διοίκηση. Τεράστιο φάουλ τα παιχνίδια στην Τουρκία. Για λόγους οικονομικούς. Τεράστιο φάουλ εδώ. Γιατί σου λέει, Τουρκοί... ήταν ντροπή. Οι Τούρκοι αμαρχόντουσαν εδώ πέρα, δεν μπορούσαν να τους βάλει σε τριάρι ξενοδοχείο με τον μπάτζετ που έχουν. Δεν πρέπει να τους βάλει σε πεντάρι, Μακεδονία, Παλάς και τέτοια. Πρώτον. Σου πλήρωσαν όλα τα αεροπορικά. Όλες τις διαμονές. Ντροπή σου λέει, ντροπή. Εντάξει. Και για μένα θα έπρεπε ένα παιχνίδι να το παίξει εδώ μέσα. Τι πάει να πει, σε πλήρωσαν τώρα. Εντάξει, αυτό είναι χειρότερο. Ξεκινάμε λοιπόν με ΠΑΟΚ 24. Έχουμε το ποδόσφαιρο, έχει τα θέματα, τις ειδήσεις, τις εξελίξεις, μεταγραφικές. Αυτό που αναφέραμε νωρίτερα για τη θέση του ΠΑΟΚ και προσωπικά του Ιβάν Σαββίδη για θέματα που αφορούν ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, είναι πρώτο θέμα παντού η συγκεκριμένη δέσμευση του Ιβάν Σαββίδη. Και προφανώς περιμένουμε και τις δικές σας απόψεις. Ένα θέμα το οποίο είναι και πιασάρικο. Συζητήθηκε και τις περασμένες ημέρες αρκετά για το αν πρέπει, δεν πρέπει, είναι σωστό, είναι fair, ξέρω εγώ, να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ παίκτους Παναθηναϊκού που θα κάνουν προσφυγή, να μείνουν ελεύθεροι. Αυτό το θέμα είναι και θα είναι, θα παραμείνει πιασάρικο όσα χρόνια και περάσουν. Συζητήθηκε πάρα πολύ και τα προηγούμενα χρόνια με άλλες ομάδες που είχαν προβλήματα και ο ΠΑΟΚ βεβαίως. Τώρα ήρθε ο καιρός να έχει ο Παναθηναϊκός τα δικά του ζητήματα και να συζητάει ο κόσμος αν πρέπει ή αν δεν πρέπει. Πουλάει αυτό. Πουλάει. Τώρα, είσαι... Δηλαδή, αν ανοίξουμε γραμμές, θα μιλάνε όλοι γι' αυτό. Θα μαλώσουν μεταξύ τους ο κόσμος. Εσύ μου είπες νωρίτερα πριν την ανέξη εκπομπή ότι εκτιμάς πως οι πιο πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, όπως και ο φίλος που βγήκε νωρίτερα που το προλάβαμε στο τέλος από την Αθήνα, θα ήταν υπέρ της απόκτησης παικτών που έκαναν προσφυγή στο Παναθηναϊκό. Ναι. Λόγω ρεβάνς, λόγω εκδίκησης. Λόγω εκδίκησης, όχι όμως των τελευταίων 4 χρόνων που ο Μίστερ Αλαφούζος είχε ρίξει πολύ λάσπη και στο πρόσωπο του Σαββίδη. Εγώ μιλάω και για τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Τώρα τον εγώ έχω μεγαλώσει στην οικογένειά μου με παοξίδες που είναι τώρα 50-60 εξιντάριδες και έχω ακούσει ιστορίες και δεν έχει μείνει τρίχα στο κεφάλι μου. Όχι μόνο, δηλαδή, μόνο από το άγχος. Επιβαρυνογέννη και τα λοιπά, ε. Ναι. Όταν ξέρεις ότι σε έχει διαλύσει σαν σωματείο και όπου μπορούσε ύπουλα να σε βαρέσει, σε βαρούσε. Πριν, ναι. Εντάξει, ο κ. Σαββίδης... Ακόμα δηλαδή... και επί πατέρα τελευταία το 10. Ναι, αυτός... Νομίζω ότι όλοι περιμέναν μια διαφορετική φιλοσοφία από τον Ιβάν Σαββίδη για το θέμα. Κάτι τέτοιο σαν απάντηση. Ότι κάπου εκεί θα πηγαίνει ο Σαββίδης, ότι δεν πάω να τον πάρω αν δεν τον αγοράσω. Κάτσε, τι εννοείς. Θα περίμεναν όλοι... Τι εννοείς. Οι πιο πολλοί περιμέναν τη σημερινή του απάντηση. Ότι δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ παίκτη. Αλλά εύχονταν το αντίθετο. Ναι. Ε? Αυτό νομίζω. Ναι. Εντάξει, δεν έχει δείξει ο Σαββίδης τελευταία χρόνια δηλαδή, πόσο διαφορετική φιλοσοφία έχει για το ποδόσφαιρο. Ναι. Από οποιοδήποτε παράγοντα. Λες δηλαδή να είναι και κόντρα να εκφράσουν και δυσαρέσκεια οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για αυτή τη θέση. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Δεν μπορώ μόνο να το, δεν μόνο να το που υπάρχει λέξη σεβασμό στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν θα το. Λες. Νομίζω, ναι. Τι λέτε εσείς, δηλαδή, πραγματικά τώρα με βάση σε σκέψη ο συνάδελφος εδώ,
είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, αλλά είναι και είπαμε ότι πουλάει αυτό το θέμα. Εγώ το είπα και πριν την εκπομπή. Άμα είχα εγώ τον ΠΑΟΚ, χτύπα ξύλο γιατί είχε ο άνθρωπος, δεν τα τρέχω. Ναι. Εγώ θα τους είχα αγοράσει όλους. Όλους. Όσους ήθελα και θα τους είχα πάρει, και ας μην παίζανε. Από προσφυγή. Θα τους είχα γιατί, πάρει όλους. Να θυμίσουμε και θα το πούμε σε λίγο, ότι ο Σαββίδης λέει ότι αν θέλουμε κάποιον, επειδή έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, θα κάνουμε πρόταση να τον αγοράσουμε κανονικά με μεταγραφή. Δηλαδή ο Μολέδου δεν αξίζει. Αξίζει, λέω εγώ. Από το Χουλ πιο πολύ αξίζει. 100%. Γιατί να μην το πάρει. Λέω άμα ότι... δεν βρίσκει κάτι άλλο καλύτερο, ναι, και ο τεχνικός διευθυντής δεν έχει βρει κάποιον καλύτερο για να φέρει. Ναι, δεν το αποκλείω αυτό. Λέει θα κάνει πρόταση. Ναι. Εσύ λες. Εγώ τον έλεγα αγόρι μου πάλι να κάνει προσφυγή και εγώ θα σε δώσω και την προσφυγή στα λεφτά. Θα τα πάρεις εσύ όλα. Όπως έγινε με τον Μπέρκ. Πώς έφυγε ο Μπέρκ από τον Παναθηναϊκό. Τον είπαν από εκεί την ομάδα ότι κοίταξε τα λεφτά της μεταγραφής είναι τόσα. Mm-hmm. Θες να τα πάρεις μόνος όλα αυτά. Πάρτα. Θες να πάρει και ο Παναθηναϊκός για να φύγεις. Αυτός τι προτίμησε να κάνει. Θα τα πάρει όλα. Αυτό δεν έκανε ο Μπέρκ. Παράξενο θέμα. Εντάξει, είναι, νομίζω ότι άμα ρωτήσουμε 10 άτομα θα ακούσουμε 10 διαφορετικές απόψεις. Ναι, ας ακούσουμε. Ας ακούσουμε. Δηλαδή, θες. Αυτό το θέτουμε και για πολλά άλλα θέματα. Και για Ολυμπιακό και για παράγκες κτλ. Θες να τους κάνεις ό,τι σου κάνανε. Και χειρότερα. Εγώ, σαν Γιάννης. Σαν Γιάννης, ναι, και χειρότερα. Είσαι ειλικρινής. Θες να διαφέρεις. Θέλεις να είσαι με εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών πιο τίμιος, πιο ηθικός. Τι θέλεις. Γιατί να διαφέρω σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει αποδείξει ότι δεν πρέπει να διαφέρεις. Ναι. Δηλαδή, άμα υπήρχε ένας δεύτερος ή τρίτος από τον Σαββίδη. Για να μην είσαι για αυτούς. Το θέμα είναι. Ο Σαββίδης κρατάει μια στάση και δείχνει ότι έχει μια φιλοσοφία διαφορετική αυτά τα 4-5-6 χρόνια που είναι στον ΠΑΟΚ και δεν βλέπω κάποιον άλλο δίπλα να ακολουθεί. Mm-hmm. Άλλο το παρασκήνιο που λένε ότι αυτοί πάνε με την πλευρά του ΠΑΟΚ, με την πλευρά του Ολυμπιακού. Αυτό οκ. Okay. Αλλά να βγει ένας πρόεδρος και να πει: παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε δύο πράγματα στο ποδόσφαιρο. Mm. Ποιος, κανένας. Ο Μελισανίδης. Πόσο Μελισανίδης. Βγήκε, είναι η ΑΕΚ. Ήταν μαζί με τον ΠΑΟΚ. Ακολούθησε. Δηλαδή είχε και αυτή συνεισφορά στο να αλλάξει η κατάσταση. Ναι, το Μελισανίδη όμως επειδή είχε και ένα παρελθόν δεν τον εμπιστεύονται στα λόγια του πλέον οι υπόλοιποι οπαδοί. Ξέρουν ότι ο Μελισανίδης δεν είναι χαζούλης. Από εκεί που θα μπορέσει θα στη φέρει. Ναι. Δεν το έχει αποδείξει ιστορία, η ποδοσφαιρική ιστορία. Δηλαδή τι ο Μελισανίδης είναι. Ξαφνικά έγινε ο Άγιος ο άνθρωπος. Όχι, που... αλλά συνεισέφερε για να αλλάξει η κατάσταση. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, οκ. Okay. Ναι, αλλά. Βλέπουμε και τη διαιτησία που τη χάνει η ΑΕΚ όμως. Ναι. Εσύ δεν πήρες πέναλτι έξω από την περιοχή. Όχι. Και παίρνεις ένα ανάποδο offside ή ένα ανάποδο around και τα ακούς ένα μήνα. Δεν έχει η ΑΕΚ διαιτησία όπως έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν είναι το νέο κατεστημένο η ΑΕΚ. Όχι, δεν είναι το νέο κατεστημένο. Η διαιτησία είναι αρκετά ισορροπημένη. Ισορροπημένη είναι σε όλες τις ομάδες. Αρκετά. Απλά θέλω αρκετά να σου πω ότι στην ΑΕΚ θα πάρει ένα offside υπέρ της, δεν θα γίνει τίποτα, θα σχολιαστεί μια μέρα. Αλήθεια. Και φοβάται ο ίδιος ο διαιτητής. Μήπως κάνει λάθος υπέρ του ΠΑΟΚ. Ναι. Θα τα πούμε μετά ένα μήνα. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, έχετε στείλει ήδη μηνύματα για αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε και είναι ήδη στις ημέρες ξεκάθαρα. Για όσους δεν άκουσαν να την αναφέρουμε, γιατί τώρα λέμε για πράγματα τα οποία. Και θα πας και στη λεωφόρο. Που μπορεί να πας στη λεωφόρο και να διεκδικείς εκεί το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Σε εκεί την αγωνιστική. Αλλά ότι παίζει ρόλο. Εσύ πιστεύεις ότι πάρεις ή δεν πάρεις παίχτη. Αυτοί δεν θα σε περιμένουν για να κάνουν ζούγκλα. Θα περιμένουν, ναι. Φέτος για ζούγκλα θα πάνε. Ναι. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, πριν από λίγο προέκυψε η είδηση, ουσιαστικά είναι μία δήλωση του Ιβάν Σαββίδη, προσωπική, και αναφέρει ο πρόεδρος και μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Την δύσκολη φάση που περνάει σήμερα ο Παναθηναϊκός, εμείς δεν θα την εκμεταλλευτούμε και οφείλουμε να δείξουμε σεβασμό. Πρώτη λέξη κλειδί, ναι, που όπως είπες και εσύ. Παρότι έχουν καλούς ποδοσφαιριστές, αν προτεραιότητά μας είναι να αποκτήσουμε κάποιον από αυτούς, θα το κάνουμε καταθέτοντας προσφορά. Δεν αποκλείουμε να κινηθούμε, αλλά θα καταθέσουμε προσφορά, άρα αυτόματα προφανώς δεν θα το κάνουμε με άλλο τρόπο. Και πέρσι ήταν η πρόπερση που είχε πάλι μια περίπτωση παίκτη από Παναθηναϊκό, ήτανε ή από Ολυμπιακό, που πάλι ο Σαββίδης έδωσε το στίγμα ότι αν θα τον πάρουμε σαν μεταγραφή. Νομίζω πέρσι ήτανε. Αυτή είναι η δήλωση με την υποσημείωση ότι έγινε η δήλωση και έμεινε μετακίνητος σε αυτή τη θέση ο Σαββίδης ακόμα και όταν του παρέθεσαν περιστατικά του παρελθόντος όπου τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και άλλες ομάδες δεν σεβάστηκαν τον ΠΑΟΚ όταν βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική και διοικητική κατάσταση.
Δηλαδή, προφανώς εντός ΠΑΟΚ υπήρχαν και άλλες απόψεις. Άνθρωποι της ΠΑΕ, ναι, συνεργάτες, του είπαν ή τον ενημέρωσαν ή του είπαν ότι πρόεδρε, όμως παλιότερα εμείς πέσαμε θύμα μιας τέτοιας κατάστασης χειροτροπίας των άλλων. Και δεν είναι όπου μας βρήκαν εμάς γονατισμένους, μας έδωσαν και μία. Εμείς γιατί να κάνουμε το αντίθετο. Και μάλιστα στα χρόνια που το κάνανε, αν θυμάσαι Δημήτρη, που το θυμάσαι και πολύ καλύτερα από μένα, πέρα από τους παίχτες που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, υπήρχε και το άλλο το πρόβλημα. Που τότε τις κρατικές επιχορηγήσεις στις ομάδες, μην πω τώρα ονόματα, αλλά στη φανέλα μπροστά που είχαν. Ναι, πολλά, πολλά. Είχαν μόνιμο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός το μπάτζετ τους από εκεί. Α, ναι, δηλαδή, λες ότι ενώ εσύ ήσουν γούμενο, οι άλλοι τα παίρναν από το κράτος. Μα Μπατατούδης και γούμενο στις εποχές που διοικούσαν τον ΠΑΟΚ, δεν ήρθε μια φορά ο ΤΕ να σου πει θέλω να βάλω διαφήμιση μπροστά όπως είχε στο Παναθηναϊκό 7 χρόνια. Ή η ΕΡΤ να σου δώσει τηλεοπτικά τα διπλάσια από ό,τι. Δεν είναι μόνο τι παίχτη σου πήραν, είναι και γενικά η συμπεριφορά των μεγάλων της Αθήνας στα χρόνια που ο ΠΑΟΚ όχι ήταν μικρός, δεν είχε δύναμη διοικητική στην Αθήνα. Οικονομικά προβλήματα. Ο 097 γράφει, ξέρει ο Ιβάν, έχουμε και ρεβάνς στη Λεωφόρο. Όπως λέει και ο Γιάννης, η ρεβάνς στη Λεωφόρο. Το παιχνίδι δεύτερο γύρω στη Λεωφόρο θα είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο. Γιατί αυτοί θύχτηκαν από την Τούμπα και τα συνθήματα κτλ. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Τους έκατσε βαρύ, γιατί δεν είχαν, δεν είχαν ξανακούσει και σε γήπεδο. Ναι. Το εκεί στη Β' Εθνική. Άλλος φίλος γράφει, θέλω να κάνω δυναστεία, να τους πατήσω όλους. Είναι ειλικρινής. Αυτός κανένας φίλος μου θα είναι λογικά. Ναι, εγώ τους χαίρομαι αυτούς που λένε στα ίσια ότι θέλω να κάνω τα ίδια με αυτούς και χειρότερα. Και το τονίζουν. Είχε πει ο συγχωρεμένος ο Μητσοτάκης, Δημήτρη, που σε πήγα τώρα. Ο Έλληνας λέει ξεχνάει. Γενικά, σαν άνθρωπος, ξεχνάει την ιστορία και τα πράγματα που έχουν γίνει, ακόμα και το κακό. Στην προκειμένη δεν πρέπει να ξεχάσεις. Να μην με τρυπάνε, λέει, πουθενά, ούτε στο handball ούτε στο volley. Αλλά στο ποδόσφαιρο, ειδικά, θέλω να γίνω χειρότερος από όλους τους μαζί. Εντάξει. Και αυτό που καταλαβαίνω δεν το λένε να γίνουμε χειρότεροι στην διαιτησία ή στα σφυρίγματα και σε αυτά. Εννοούνε. Σε όλα θα εννοεί. Σε όλα θα εννοεί. Άλλος φίλος το βλέπει κυμπάρικα, λέει. Στην ουσία και μακροπρόθεσμα. Να περάσει σήμερα ο Αλαφούζος που τον μισεί, υπάρχει. Αύριο όχι. Είναι μια άλλη θέση. Δηλαδή, μπορεί να ξεχάσει ο φίλος ο Παοξής ότι πήγαινε η διοίκηση του Αλαφούζου με τις εφημερίδες του Γαύρου τότε στο δικαστήριο. Όχι. Γράφτηκε στην ιστορία και αυτό. Για να μην πούμε για τους παίχτες που. Και χειρότερα και χειρότερα έγινε. Το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μηνύματα. Είναι θέμα που σηκώνει πολλές απόψεις. Αυτογκόλ γράφει φίλος. Κάτσε, τι λέει. Αυτογκόλ με ρυθμό και πάθος για τη δήλωση του Σαββίδη. Είμαι, λέει, 1000% με το Γιάννη. Κι άλλος είναι με το Γιάννη. Με το ότι δηλαδή έπρεπε ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το θέμα το μεταγραφικό και σε όλα τα άλλα να κάνει τα ίδια και χειρότερα από ό,τι εκείνος έπαθε. Εγώ θυμάμαι τότε που έπαιζε στον ΠΑΟΚ ο Φραντζέσκος και λέγανε τότε και το καλοκαίρι πιτσιρικάς ήμουνα ότι μάλλον πάει πίσω στον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι τη στεναχώρια που είχα βγάλει. Σκέψου τώρα οι άλλοι άνθρωποι που είναι 40 και 50 και 60 χρονών, τι στεναχώριες έχουν φάει τέτοιες. Πρώτη ώρα. Έχουμε κι άλλα στο ποδόσφαιρο. Έρχεται ο Αζεβέδο. Είναι η επιλογή του ΠΑΟ και τη θέση που πονούσε πιο πολύ από όλες. Πρώτη ώρα με Στίχημαν. Συνεχίζεις το παιχνίδι. Στίχημαν με όλες τις λειτουργίες που σε βοηθούν, όπως Cash Out, Token Bet και Speed Bet. Στίχημαν.gr. Μπαίνεις από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο, από παντού. Και Ρεγκίνα πρώτη ώρα με τα είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Ρεγκίναμπάνιο.gr σε επιλεγμένα καταστήματα. Άρα έχουμε τα ποδοσφαιρικά, με τα γραφικά. Τι κάτσε, ρε φίλε, έχουμε εισιτήρια. Πάω κλεβαδιακός. Έχει παιχνίδι, έχει Σάββατο. Παιχνίδι, ναι. Δίνουμε 5 εισιτήρια, θα τα κατακληρώσουμε. Και ενισχύθηκε ο Λεβαδιακός, ε. Ναι. Χαμπάρι δεν πήρε. Πήρε 3 παίχτες. 3. Μέσα σε μια εβδομάδα πήρε 3 παίχτες. Ωραία, το δούμε και αυτό που πήρε.
Η καλή ομάδα του Λεβαδιακού, απλώς το τελευταίο διάστημα δεν έχει νίκες. FM γράφεται κενό, αφήνεται, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Στις 2 θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. FM κενό, ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26 για ό,τι θέλετε άλλο, μαζί με την συμμετοχή σας για τα εισιτήρια και για την άποψη που έχετε αναφορικά με αυτό το σύνθετο και πολύ πολύ ιδιαίτερο θέμα, με αφορμή τις σχέσεις ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, τα μεταγραφικά και την τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη, την οποία θα επαναλάβουμε και με το που επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε κυρίες και κύριους που μπαίνουν στην κλήρωση για εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Σάββατο απόγευμα στην Τούμπα, κανονικά με κόσμο κτλ. Έτσι. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα, τον πρώτο για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, που θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, θα έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Ένα μεγάλο θέμα προέκυψε σήμερα μέσα στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, που καίγεται για αριστερό μπακ. Αυτή ήταν η πιο μεγάλη προτεραιότητα για τον ΠΑΟΚ. Μη τυχόν είναι και η μοναδική, έτσι όπως φαίνεται, θα το δούμε και στην πορεία τι πληροφορίες έχουμε. Αν έπαιρνες ένα ακόμα παίχτη, σε ποια θέση θα έπαιρνες? Αν έπαιρνα ένα ακόμα παίχτη, σε ποια θέση θα το... Έναν. Ναι, θα ήθελες τα χαφ, θα ήθελες την επίθεση, ένα επιθετικό ας πούμε ακόμα. Έναν παίχτη που θα έπαιρνα. Πολύ δύσκολο. Ένας μόνο. Ποιο να γυρίσεις τώρα, να γυρίσεις στα χαφ το Μαουρίσιο, να γυρίσεις ποιο να. Το μυαλό μου πάει στην επίθεση και όμως, φίλοι, πάει στην επίθεση. Στην επίθεση θα έπρεπε να παίχτε. Γιατί η αμυντική λειτουργία είναι πολύ καλή. Στέκονται καλά και ο Κρέσπο κάνει. Όλη η ομάδα έχει μια φιλοσοφία και πάει πολύ καλά. Δηλαδή, εντάξει, εκεί δεν κήρυξε. Θες κάτι άλλο και κάτι ακόμα στην επίθεση. Θες πιο εύκολο γκολ. Θες μια ατομική ενέργεια. Μάλλον εκεί θα πήγαινα. Λοιπόν. Να κάνει την τρίπλα δηλαδή. Να βλέπει τον αμυντικό και να τον κάνει τρίπλα. Όλα ξεκίνησαν από τις σκέψεις που έγιναν αυτές τις μέρες για τα μεταγραφικά θέματα του ΠΑΟΚ. Να που για ακόμα μία φορά, γιατί τα λέμε και κοροϊδεύουμε και ειρωνευόμαστε κτλ. Να όμως που για ακόμα μία φορά το όλο πράγμα κύλησε και υπάρχουν εξελίξεις, αφού ο Σαββίδης ήρθε στη Θεσσαλονίκη και τα έβαλε κάτω με τους συνεργάτες του. Καλώς κακώς αυτό έγινε για άλλη μια φορά. Προχθές ήρθε, υπήρχε μια βεβαιότητα, όχι για το αν θα πάρει παίκτη ο ΠΑΟΚ, αλλά τι θα κάνει, πού θα στραφεί οριστικά. Ήταν πράγματα στον αέρα, υπήρχαν και διαφορετικές απόψεις, σαφώς. Τα έβαλαν κάτω και πήραν αποφάσεις. Τα δρομολογούν πλέον. 1, 2, 3 πράγματα συγκεκριμένα, αφού ο Σαββίδης ήταν εδώ. Αυτό συνέβη για άλλη μια φορά. Καταλαβαίνουμε ότι, για παράδειγμα, για τον παίχτη στα αριστερά, άλλος έλεγε Χουλτ, άλλος έλεγε Αζεβέδο, άλλος μπορεί να έλεγε έναν τρίτο. Και εκεί επάνω αποφάσισε ο Σαββίδης, γιατί αυτός πάντα έχει τον τελευταίο λόγο, έτσι λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, το πώς λειτουργεί, το budget που δεν δίνει, όλα, το γνωστά, πλέον εδώ και 5-6 χρόνια είναι γνωστά. Και εκεί επάνω λοιπόν που τέθηκε και θέμα Χουλτ και μπήκε και το ζήτημα το ηθικό, να το πούμε. Ναι. Ας το πούμε ηθικό. Εκεί επάνω αποφάσισε ο Σαββίδης ότι όχι, είτε για τον Χουλτ είτε για τον οποιοδήποτε, Μολέδο, η θέση που θα τηρήσουμε είναι αυτή. Ποια θέση, επαναλαμβάνουμε, η δήλωση και δέσμευση του Σαββίδη, στην δύσκολη φάση που περνάει ο Παναθηναϊκός, εμείς θα δείξουμε σεβασμό
που από αυτή η έννοια σεβασμού θα ας πούμε, το, παίξει το, πολύ. Το Μολέδο έπρεπε να πάει να το πάρει το καλοκαίρι. Γιατί το προηγούμενο. Ναι. Γιατί να του βαρέσει λίγο στο μάτι. Ότι σε παίρνω παίχτη τώρα στα καλά σου. Με ποια διαδικασία. Με αγορά. Κράτα το αυτό. Μισό, γιατί είναι η επόμενη. Παρότι έχει καλούς ποδοσφαιριστές ο Παναθηναϊκός, λέει ο Σαββίδης, αν προτεραιότητά μας είναι να αποκτήσουμε κάποιον από αυτούς, θα το κάνουμε καταθέτοντας προσφορά. Όχι λοιπόν παίχτη με προσφυγή του Παναθηναϊκού, μόνο με προσφορά και πάω εγώ στο επόμενο βήμα και σου λέω καταθέτει τώρα ο ΠΑΟΚ προσφορά 500. Παραπάνω από ό,τι δίνουν οι υπόλοιποι. Ναι. Για το Μολέδο. Υπάρχει ενδεχόμενο οποιοδήποτε στο Παναθηναϊκό να πει ναι, τον δίνουμε στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω αυτή την ώρα ότι και 300 χιλιάρικα να κάνεις προσφορά θα την πάρουν. Δεν νομίζω ότι θα κάτσουν να σκεφτούν το ηθικό κομμάτι ότι πουλάμε παίχτη στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αφού δεν βγάζουν τη χρονιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη αδυναμία σε μια ομάδα, παίζει μεγάλο ρόλο η βούληση του κόσμου. Το καταλαβαίνεις. Όταν δεν υπάρχει. Καταρχάς, για να έχεις πρόβλημα, πάνε να πει ότι δεν έχεις ηγέτη. Ναι, ναι. Γιατί δεν έχουν τίποτα τώρα. Ναι, ναι. Άρα και δεν παίρνει κανείς μπροστά. Είναι μια επιτροπή η παλεμάχων. Οποία επηρεάζεται τον κόσμο. Σίγουρα. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση, αν δίνει Τραμζοσπορ που ενδιαφέρει και το Μολέδο, 500 χιλιάρικα. Σε ξένη ομάδα θα φύγει και με 300. Και ο ΠΑΟΚ δίνει 1 εκατομμύριο. Να τον δώσει στον ΠΑΟΚ. Όχι. Θα πάει σε άλλη ομάδα. Απλά είναι σε μια θέση που δεν νομίζω ότι θα κάτσουν και πολλοί να σκεφτούν. Αυτοί τώρα βγάζουν κάτω τα μαθηματικά. Ναι. Το Δευτέρι. Θέλουμε τόσα εκατομμύρια μέχρι το Φεβρουάριο, τόσα για το Μάρτιο να κάνουμε διακανονισμούς. Ξέρεις καλά όμως ότι για το γόητρο του κόσμου θα υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό, θα εκφράζει διάποψη, καλύτερα να πέσουμε από το να ξεφτυλιστούμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά ούτε ο Χούλτ του Μολέδο δεν είναι Μπέρκ. Δηλαδή ο Μπέρκ είδες πως έφυγε. Α, παίζει ρόλο και το πρόσωπο. Δεν παίζει. Όταν ο Μπέρκ, η σημαία σου, ναι, υποτίθεται η σημαία σου και ακούγαμε 5 χρόνια δεν έχει Μπέρκ. Στο εξωτερικό, ναι. Δεν έχει Μπέρκ και δεν το. Τι πούλησε. Πήρε και λεφτά. Πόσα πήρε όμως, πόσα μπορούσε. Πήρε άλλα, είπε άλλα. Πήρε, τέλος πάντων πήρε. Ναι, εγώ θέλω να σου πω ότι όμως όταν φεύγει. Θυμόμαστε πως έφυγε ο Μπέρκ. Με το έτσι θέλω έφυγε ο παίχτης. Ναι, εντάξει. Όταν χάνεις τη σημαία σου, που είναι 5 χρόνια σημαία σου και έχεις κάνει επανάληψη το εξής, ότι δεν έχεις επιθετικό σαν τον Μπέρκ, δεν έχεις επιθετικό σαν τον Μπέρκ, δεν έχεις τέτοια προσωπικότητα, τέτοιο παίχτη που να αγαπάει την ομάδα της και σε τρυπάει ο ίδιος ο Μπέρκ, θα κάτσεις να σκεφτείς το Χούλτ, που ήδη ο Χούλτ σε κάνει και προσφυγή για να φύγει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το πρόσωπο. Πώς βρέθηκαν τα λεφτά ξαφνικά για να μην κάνει την προσφυγή ο Χούλτ. Ναι. Όχι, την προσφυγή την έκανε, απλώς πληρώθηκε. Μήπως ο Χούλτ έχει και πρόταση από τον Ολυμπιακό, λέω εγώ. Μπορεί. Και φαίνεται ο κακός της υπόθεσης ο ΠΑΟΚ. Υπερπαίκτης που παρονθέλει και η Μπαρτσελόνα. Δηλαδή, η Λίβερπουλ. Δηλαδή η Ολυμπιακή τώρα, άμα πάει και πάρει ο Μαρινάκης στο Χούλτ. Αποκλείεται. Δεν θα πάει. Ελεύθερο. Τώρα δεν θα πάει. Το 2015 μπορεί να πήγαινε. Εν έτη 2018 δεν πάει. Λες, 100%. 100%. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι αυτό. Κάποιες ακόμα απόψεις δικές σας να τις αναφέρουμε και θα διαβάσουμε και τα άλλα μηνύματα για το πώς βλέπετε αυτή την απόφαση του Σαββίδη και τη συγκεκριμένη, αλλά και γενικά για το αν θέλετε να είναι ο ΠΑΟΚ όπως αυτή. Αν θέλετε και ο ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα να κάνει ό,τι και αυτή τα προηγούμενα χρόνια και σε όλα τα επίπεδα. Και μεταγραφικά, οικονομικά, διαιτητικά, παραγωγικά, τα πάντα. Απλά σε όλα τα θέματα πας και λίγο με το σταυρό στο χέρι, Δημήτρη. Συνολικά, σαν διοίκηση. Με πολύ σεβασμό πας σε όλα τα πράγματα. Έτσι λες. Εντάξει, όπου μπορείς να δείξεις τη δύναμή σου, τη δείχνεις. Mm-hmm. Αλλά συνολικά η άποψη του Σαββίδη, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι πιο ποδοσφαιρική η φιλοσοφία του σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή σε ένα μέρος όπως η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία, θα έλεγα οκ, okay, εντάξει, έχει δίκιο. Τώρα όμως ότι ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με τον Κομπότη, με τον Μαρινάκη, με τον άλλον που έχει τον Αστέρα. Τι να κάτσεις να. Δηλαδή δεν θέλει το ίδιο το κράτος να φτιάξει το ποδόσφαιρο, να το πω έτσι. Θα κάτσεις ο Σαββίδης να το φτιάξει. Ναι, αφού βάζει χρήματα το ποδόσφαιρο στο ελληνικό. Ο Σαββίδης. Δεν να μην θέλει να το φτιάξει. Αλλά δεν ακολουθεί κάποιος άλλος. Ποιος ακολουθεί, ο Ολυμπιακός που είχε 20 χρόνια, 20 εκατομμύρια κάθε χρόνο μόνο το Champions League. Με αυτή τη νοοτροπία Σαββίδης συμπορέθηκαν και άλλες ΠΑΕ. Ήταν και άλλες ΠΑΕ. Μπορεί να είχαν συνηθίσει διαφορετικά, αλλά όταν πήγε ο Σαββίδης και είπε θα τα αλλάξουμε και θα υπάρχει πια μια μεγαλύτερη ισορροπία, ακολούθησαν. Εδώ είπε ο Σαββίδης ότι
πληρώνει το. Πώς λέγεται, fast track λέγεται, για το replay. Vis track, πώς λέγεται. Όχι, ρε, Vis track. Πώς λέγεται. Το instant replay. Το instant replay. Ναι, και, μέχρι και γι' αυτό τον κράζανε. Οι αντίπαλοι τον κράζανε. Ναι. Δηλαδή λέει ο άνθρωπος, παιδιά, ελάτε εδώ, αφού θεωρείτε ότι αδικούμαστε και αδικήστε, ας βάλουμε αυτό το replay, θα το πληρώσω εγώ. Και πάλι τ' άκουγε. Φίλος γράφει, το έχουμε πει 100 φορές, με όλους αυτούς θέλω τα πέναλτι του Αλεξανδρή να είναι Mars μπροστά σε αυτά που θα παίρνω εγώ. Άλλη μια τέτοια άποψη. Υπάρχει. Εντάξει, πώς να ξεχάσει, Δημήτρη, τώρα έχουν γίνει τόσα σκηνικά που ο κόσμος είναι λογικό. Στο τέλος όλοι θα παραδεχτούν τι γίνει Σαββίδη. Θα καταλήξουμε εκεί πέρα. Αλλά είναι λογικό τώρα. Μέχρι τώρα τα μηνύματα είναι από οπαδούς που θέλουν από τον ΠΑΟΚ μια αντιμετώπιση παρόμοια με αυτή που τράβηξε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Άλλος φίλος γράφει, γιατί πάτε μακριά, τον Βιτόλο τον ξεχάσατε? Και ο Βιτόλο. Μας παράτησε σύξυλους στη μέση προετοιμασίας. Ο Βιτόλο. Τι είχε κάνει ο Βιτόλο, πώς έχει φύγει? Είχε, κάνει, είχε να παίρνει από το σου, θυμάμαι, από τη διοίκηση. Από ό,τι θυμάμαι και δεν πέρασα πολλά χρόνια, αλλά δεν θυμάμαι. Είχε αφήσει το ποσό που είχε να πάρει. Ο ΠΑΟΚ, δεν, η διοίκηση πάει από το Ψαγοράκι, δεν χαλάστηκε και πολύ με αυτό που έπαθε ο Βιτόλο. Δηλαδή, παρότι ξέραν για Παναθηναϊκό και τα λοιπά, δεν τους ανοίξει. Τον άφησαν. Λείπει και λίγο αυτό στο ΠΑΟΚ. Δηλαδή να χτυπήσει τις μεγάλες ομάδες μεταγραφές, να τους πάρει ένα-δύο παίκτες. Δηλαδή να μπορέσει να πάρει από τον Ολυμπιακό ένα παίκτη. Τον χι παίκτη. Να μπει λίγο στο μάτι του παραπάνω. Μεγάλη υπόθεση σαν σύλλογος να κοντράρεις τον Ολυμπιακό και να τον περνάς τελευταία χρόνια. Λέει γενικά σαν σύλλογος. Μεγάλη υπόθεση να έρχονται οι παίκτες του Βόλεϊ του Παναθηναϊκού και να τους κουνάς χαρτονομίσματα. Έγινε αυτό στο Παλατάκι. Ναι. Εκεί στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ναι. Ξέρεις, έχει πλέον τα τελευταία χρόνια στο Παλατάκι από πέρσι οι οργανωμένοι κάνουν κερκίδα από τα επίσημα. Ναι, ναι, ναι. Στον πάγκο εκεί αριστερά. Χωρίς ακρότητες, έτσι. Δεν έχει καταγραφεί ούτε έχει πεταχτεί το παραμικρό. Ναι. Αλλά είναι άλλο να είσαι πάνω από τον πάγκο και να τον προσπαθεί να τον μειώσει τον αλλού την απόδοση. Mm-hmm. Λέγαμε λοιπόν ότι όλα δρομολογήθηκαν με την αύξηση και την παρουσία εδώ του Σαββίδη. Τι δρομολογήθηκε? Ότι πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ καίγεται για μία θέση, για αυτή τη θέση του αριστερού μπακ, και φυσικά καίγεται. Είναι, να το ξαναπούμε, είναι απίστευτο το ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει έναν πλάγιο μπακ στο ρόστερ του. Και να δούμε, είναι τρομερό. Τι θα γίνει και με τον Λέοβατς. Γιατί σε μια εκπομπή που είχες κάνει πριν από καμιά εβδομάδα, όπως το θυμάμαι, πριν τις γιορτές, είχες πει δύσκολα να πάρει λεφτά από τον Χουλτ, από τον Λέοβατς. Αυτό είναι άλλο θέμα που αποδείχθηκε, γιατί υπήρχε ένα σύστημα δηλώσεων εκεί. Ναι. Ποιος, τι και τα λοιπά, αποδείχθηκε πως έλεγε αλήθεια, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία πρόταση από τον Λέοβατς. Τέλος πάντων. Δεν είχε λόγο να πει ο ΠΑΟΚ ψέματα. Λες να ήθελε ο ΠΑΟΚ δηλαδή να μείνει χωρίς μπακ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή έναν πλάγιο μπακ στο ρόστερ του και βεβαίως η θέση που καίγεται να αποκτήσει παίχτη είναι αυτή, και ειδικά με αριστερό πόδι. Στην ουσία βεβαίως έχει και άλλη ανάγκη και άλλο πλάγιο μπακ, αλλά θα σπάνω. Εκεί έπρεπε να φουλάρει, υπήρχαν διάφορες προτάσεις, περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και ο Χουλτ, σαφώς, απόψεις διαφορετικές, επιμονή του Λουτσέσκου για τον Αζεβέδο. Αυτός ήταν η πρώτη του επιλογή, αυτόν πρότεινε, γνωστός από την παρουσία του στα ουκρανικά γήπεδα, παίκτης και του πατέρα του, μεταξύ άλλων, και γνωστός μάλλον και στον πατέρα του, και ο Λουτσέσκου, ο γιος, φυσικά έχει μια επαφή με το ποδόσφαιρο εκεί το ουκρανικό. Μ' αρέσει που έχει άποψη ο Λουτσέσκου στη μεταγραφή. Γιατί καταλαβαίνω ότι και ο Λουτσέσκου καίγεται να πάρει το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Έχει κάνει το όνομά του για μια ζωή. Εγώ έτσι το βλέπω. Ναι, έτσι. Και οι παίχτες. Ναι, έτσι είναι. Δεν θα μείνουν στην ιστορία. Φυσικά. Τα ζήγησαν και την απόφαση παίρνει πάντως ο Σαββίδης και αποφάσισε να αποκτηθεί ο Αζεβέδο. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
που κάποτε η Μέταλης έδωσε 3 εκατομμύρια για να τον φέρει από τη Βραζιλία. Λίγο μετά η Σαχτάρ έδωσε 4 εκατομμύρια για να τον πάρει από την Μέταλιστ. Καλές ομάδες. Η Σαχτάρ είναι κορυφαίο επίπεδο. Με τα χαρακτηριστικά που έχουν οι Βραζιλιάνοι μπακ, πιο επιθυμιογενείς, όπως ξέρουμε καλά. Μένουν πάρα πολύ στο ότι είχε τραυματισμούς ο παίχτης. Φυσικά είχε τραυματισμούς. Τους ψάχνουμε γενικά τους Βραζιλιάνους αμυντικούς, ανέκαθεν. Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚΟΣ, μια ομάδα που συνήθως πρέπει να διασπάσει πολύ κλειστές άμυνες και μια ομάδα που στο 80% των αγώνων της κυριαρχεί, θέλει επιθυμιογενή μπακ. Δεν θέλει αυτόν που δεν βλέπει την αντίπαλη περιοχή, ναι, αυτόν που σε 60 μάτς έχει μία assist. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ο Χουλτ φυσικά και είχε προβλήματα, φυσικά και έχασε παιχνίδια, φυσικά και έχασε μεγάλα διαστήματα σε περιόδους. Ο Χουλτ, λέω, ο Αζεβέδο. Αλλά από τον Απρίλιο και μετά είναι καλά, είναι υγιής, δεν έχει διαπιστωθεί άλλο πρόβλημα υγείας. Απλά δεν παίζει, Σαχτάρ, έχει χάσει τη θέση του. Έπαιξε τελευταία και ως αλλαγή και σε match Champions League. Είναι σε ρυθμό προπονήσεων, να το πούμε. Που σημαίνει και ότι δεν ΠΑΟΚ... θα αργήσει για να σωματωθεί κιόλας. Ναι, αποφάσισε ο ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει. Δεν τίθεται θέμα δανεισμού. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή του, το συμβόλαιο του οποίου λύγει το καλοκαίρι με τη Σαχτάρ. Ένα ποδοσφαιριστή που σκεφτόταν πολύ σοβαρά να επιστρέψει στη Βραζιλία. Υπήρχε και ένα φημολογούμενο ενδιαφέρον της Κρουζέιρο. Είχε βγει. Ναι, ναι. Ένα ποδοσφαιριστή που μίλησε και με τον Μάτος. Προφανώς και αυτό έπαιξε ρόλο. Πάντα παίζει ρόλο τέτοιες συνομιλίες για τον καθένα που ψάχνει στοιχεία για την ομάδα που είναι να πάει. Νομίζω ότι αν έρθει εδώ ο Αζεβέδο που θα έρθει και υπογράψει κτλ., θα καταλάβει ότι αυτά που του είπε ο Μάτος για τον ΠΑΟΚ είναι λίγα μπροστά σε αυτά που πράγματι ισχύουν. Όπως γιατί είναι όλοι βασιλιάδες στον ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι γνωστό αυτό. Όπως είπε και ο Βαρέλα στη Φόρτζα, αν δεν κάνω λάθος, που είχε πει ότι το πρώτο χρόνο δεν κατάλαβα που ήρθα και μόλις συνειδητοποίησα τι γίνεται εδώ πέρα, είπα το δεύτερο χρόνο θα τα δώσω όλα. Ναι, από αυτή την πλευρά να μετανιώσει ο Αζεβέδο για το που ήρθε, οι συνθήκες, η οργάνωση, τα λεφτά, η συνέπεια, δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ και όχι τόσο ο Αζεβέδο. Έρχεται ο ποδοσφαιριστής ή αύριο Τετάρτη, μάλλον την Πέμπτη, για να υπογράψει για αυτό το εξάμηνο και εγώ βλέπω, να κρυθεί. Εγώ βλέπω έκπληξη, να ξέρει, για δεύτερη μεταγραφή. Στην ίδια θέση? Όχι. Γενικά, έναν ακόμα. Δεν θα είναι έκπληξη. Απλά το ρεπορτάζ σήμερα που μιλάμε προκύπτει ότι δεν έχουν την ίδια ανάγκη την κάψα να πάρουν στόπερ, για παράδειγμα, γιατί ο στόπερ είναι η άλλη ανάγκη που ξέραμε, όπως είχαν αριστερό μπακ. Και μπορεί και να μην ενταθεί η επιθυμία και η κινητικό της ΠΑΟΚ για άλλον στόπερ. Κάπου εδώ μπαίνει και το θέμα Ζαμπράνο. Που και αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Ουσιαστικά δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν έχει. Αλλά εντάξει, όταν ο παίχτης αποχαιρετάει πριν τις γιορτές. Αποχαιρέτησε, ναι. Είπε όμως φεύγοντας, και το δέχτηκε ο ΠΑΟΚ, ότι αν τυχόν δεν βρω ομάδα σε 5-10-15 μέρες, θα επιστρέψω και θα προπονούμε μαζί σας, έτσι. Ναι. Ναι, είπε ο ΠΑΟΚ. Ένα παράθυρο, γιατί ποτέ δεν ξέρει πώς θα φέρνει ζωή, ας τα αφήσουμε. Ένα παράθυρο ανοιχτό. Για μια μικρή ανατροπή. Ναι. Άμα σου λέει ότι θα έρθει, εφόσον δεν βρει ομάδα, και θα προπονηθεί και θα τον βλέπεις και μπορεί να σε πείσει ότι κάτι αλλάζει και δεν έχει πάρει άλλο στόπερ, ας τα αφήσουμε 1% ανοιχτό. Θα σβήσει αυτό όταν τυπικά θα ανακοινωθεί ότι ο Ζαμπράνο πάει στην Σάλκη, ξέρω εγώ, που θα πάει. Και από τους δανεικούς δεν βλέπω να γυρνάει κάποιος. Συνολικά από τους δανεικούς, όχι μόνο το αντρομή του. Δηλαδή δεν έχουμε όχι κάτι. Ποιος άλλος να γυρίσει? Ο Ενρίκε δεν. Ο αγαπημένος, ο Ζάιρο. Εντάξει, έχει ο ΠΑΟΚ τώρα μπροστά. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, και πέντε πήγε γρήγορα ένα διάλειμμα. Έχετε στείλει και άλλα μηνύματα για το θέμα αυτό προσφυγών ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, Σαββίδη, Χουλτ. Είναι η είδηση της ημέρας. Ναι. Στις 2 σε περίπου 50-55 λεπτά θα κληρώσουμε 5-3 του αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Σάββατο απόγευμα στην Τούμπα, πρωτάθλημα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Γρήγορα διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24.
Έτσι είναι. Άμα έχει ακροατέ ενημερωμένου και ψαγμένου, σου δίνουν λύση όλα τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούτε πάω 24 δεύτερη ώρα στην πρώτη ώρα τη εκπομπή με Γιάννη Παρασκευαίδη εδώ μαζί. Έχουμε εξελίξει ξοβόλη στου πρωταθλητέ Ελλάδα, έτσι. Που έχουν και παιχνίδι αύριο, άρα είναι η πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ που μπαίνει σε αγωνιστική δράση. Ηρακλής ΠΑΟΚ αύριο, στα μικρά. 7 η ώρα. Με τον Μαρτίνες Διαγώνιο. Ναι. Μιλάμε για ένα παλικάρι ο οποίος σέβεται μέχρι και. Ενώ θα φύγει, είναι δεδομένο. Έχει παίξει ήδη 3 παιχνίδια γνωρίζοντας ότι θα φύγει. Και πάει, είναι αξιοπρεπής. Ναι. Εγώ του είπα βέβαια στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Αλλάξτε το διαβατήριο του Σαφράνοβιτς, που μπορείτε να το κάνετε. Αλλάξτε το. Να πάρετε και να έχετε 5 ξένους. Αλλά δεν ξέρω αυτή η διαδικασία πόσο θα χρειαστεί για να γίνει. Ας φέρουν έναν Διαγώνιο να ξεκινήσει να παίζει και βλέπουμε για τους υπόλοιπους. Να βαράει και να φοβάσει. Ενέρεσε, εντάξει τώρα. Είναι όπως το λες τώρα, τι να λέμε. Εντάξει. Ας μείνουμε στο ποδόσφαιρο για λίγο ακόμα. Ερωτήσεις, μηνύματα, επισημάνσεις, απόψεις, συμμετοχές. Ας ξεκινήσουμε τις συμμετοχές. Για τα 5 στήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Φίλους, φίλες. Βλέπω και το γυναικείο κοινό ακούει, Βέβαια. Που από νωρίς είναι πολλές οι κυρίες που έχουν συμμετοχή μόνιμη σχεδόν σε διαγωνισμούς και αρκετές αυτές που τηλεφωνούν και εκφράζουν και άποψη. Και είναι και οι πιο ωραίες γυναίκες, έτσι. Βεβαίως. Γράφει 164, καλή χρονιά. Υπάρχει περίπτωση μετά την προσθήκη να δούμε τον Max Center 4. Τι σχέση έχει η προσθήκη, δηλαδή. Πώς το σχεδιάζει αυτό. Το πάει, παίζει, θα παίξει ο Αζεβέδο εκεί, θα πάει ο Βιερίνια μπροστά. Ο Μακ που θα πάει, θα βάλουμε Center 4. Καταρχάς, δεν είναι θέμα να τους χωρέσουμε όλους. Το θέμα είναι να βρεθούν λύσεις. Να βελτιωθεί η ομάδα. Αυτό. Να βελτιωθεί η ομάδα. Η ομάδα που, ναι, λέει και έτσι είναι και ισχύει, το βλέπουμε όλοι, ότι ψάχνει έναν σεντερφόρ και πρέπει να έχει και ένα σεντερφόρ με ατομική ενέργεια. Σεντερφόρ που θα βάλει και τον γκολ μόνος του. Έτσι, τον ψάχνει, τον θέλει, δεν βλέπουμε τον παίρνει, αλλά τέλος πάντων είχαμε την συνέντευξη του Μακ στη Φόρτσα, ο οποίος τον ρωτάμε... Το θυμόμαι πολύ, επειδή εγώ την έκανα τη σύνταξη, είναι η απάντηση του παιδιά δόθηκε πριν τελειώσει η ερώτηση. Oh. Δηλαδή ήταν σαν να περίμενε να το πει, να το θυμίσει. Δεν κρατιόταν. Να θέσει υποψηφιότητα. Προσεκτικά, δεν είπε θέλω, δεν το είπε με στυλ απαιτώ, ήταν προσεκτικός. Είπε ότι, μα τι με ρωτάτε, όλοι ξέρουν ότι μπορώ. Το είδατε, δεν το είδατε. Έβαλε 20 γκολ εκείνη τη σεζόν. Άρα του λέω, θέλεις. Λέει, όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι μπορώ. Ναι, μπράβο. Έχει διαφορά. Ναι. Μη μου το περάσεις ότι το απαιτώ κτλ. Απλά αισθάνομαι καλύτερα. Πιστεύω ότι εκεί μπορεί να αποδώσω καλύτερα. Και συμπληρώνω την απάντηση λέγοντας ότι, αλλά... Άλλο τότε, επί Τούντορ, έτσι. Άλλη φιλοσοφία και άλλη νοοτροπία και άλλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα, χωρίς πάλι να υποτιμάει τη μία κατάσταση σε σχέση με την άλλη. Είναι άλλα τα δεδομένα. Τώρα, για σήμερα, όπως ρωτάει ο φίλος, αν υπάρχει περίπτωση, πρώτα απ' όλα, φίλε, αυτό πρέπει να το δούμε στην προπόνηση. Έτσι, αυτό είναι το λογικό. Και μετά να ξέρουμε ότι υπάρχει και περίπτωση. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε την προπόνηση. Θυμόμαστε ότι ο Λουτσέσκου με το που ήρθε τον Αύγουστο χρησιμοποίησε κάποιες στιγμές τον Μακ στην κορυφή. Ναι. Δεν πήγε καθόλου καλά τότε. Αλλά τότε τι πήγαινε καλά στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν μια μεταβατική περίοδος. Ο ΠΑΟΚ δεν έπαιζε έτσι κι αλλιώς καλά και δεν βγήκε και του Μακ στην κορυφή. Δεν έχει κάνει κορυφή. Καλή προετοιμασία. Δούλευε προετοιμασία ενώ ήμασταν σε αγωνιστική δραστηριότητα. Νομίζω ότι όπως οι περισσότεροι ξέρουμε καλά. Ότι κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, εκεί που έχει πιο πολλούς χώρους δηλαδή ο ΠΑΟΚ, έτσι, σαφώς ο ΜΑΚ μπορεί να βοηθήσει και συγκεκριμένη θέση. Δεν το έχουμε δει στην προπόνηση μέχρι στιγμής. Αν δούμε στο δεύτερο γύρο, αν πράγματι ο ΠΑΟΚ δεν αποκτήσει τέτοιο φορ, που το βλέπω πιθανό,
αν θα χρησιμοποιηθεί ο Μακ και σε αυτή τη θέση. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Άρα για να το κλείσουμε το ρεπορτάζ τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, ο Αζεβέδο έρχεται. Συμφωνία πενταμήνου εξαμήνου με την οψιόν να επεκταθεί αυτή η συμφωνία από το καλοκαίρι. Στον ΠΑΟΚ και ειδικά ο Λουτσέσκου πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα ιατρικά δεδομένα, απλά ο ποδοσφαιριστής δεν έπαιζε πολύ και θα χρειαστεί ρυθμό αγώνων, αλλά είναι η καταλληλότερη, η πιο καλή λύση για να ανέβει ο ΠΑΟΚ επίπεδο. Και την Πέμπτη αναμένεται να δούμε αν θα τελειώσει η μεταγραφή, και μετά δεν μπορεί να πει κανείς ότι αφού κλείσει αυτή η υπόθεση έχει ο ΠΑΟΚ μεγάλο στόχο και θα αφοσιωθεί σε κάποια άλλη θέση. Δεν είναι τίποτα βέβαιο ούτε για center back ούτε για επιθετικό. Αυτό το αφήνουμε ανοιχτό και βλέπουμε πώς θα πάει στην έχει, πορεία. Έχει 28 μέρες ακόμα. Βέβαια. Πάω και είσαι. Οι εκπλήξεις είναι... Μα το ρόστερ είναι γεμάτο. Δεν σου λείπει κάποια άλλη θέση που πρέπει να πας αναγκαία να την πάρεις. Αφού έφυγε ο Ζαμπράνο. Δεν σου λείπει αριθμητικά ένα στόπερ. Δεν τη βγάζεις λες μόνο με Μαλεζά. Όχι. Μαλεζά... Κρέσπο, Βαρέλα... Μολέδο πήγα να πω. Μαλεζά, Κρέσπο, Βαρέλα... Ξέρεις κάτι μήπως... Πούγκουρας. Με αγορά λέει ο Σαβίδης. αν το θέτεις έτσι, το ξαναλέμε. Πάρε ο ΠΑΟΚ τον Αζεβέδο. Έχει δύο πλάγια μπακ. Ναι. Δύο. Εντάξει. Πάλι λίγα. Επιφυσικά. Μέσω επιθετικά έχει πάρα πολλές λύσεις. Στα χαφ, νομίζω πιο πολύ πιστεύουμε ότι ένα καθαρό με εξάρι λείπει. Ξέρεις τι μου λείπει εμένα τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτή η τρέλα που βλέπω ότι βγάζει ο Λιμιός και ο Πέλκας όταν παίζουν. Mm-hmm. Αυτοί οι δύο, θα έλεγα και Κουλούρης, αλλά αυτοί οι δύο το δείχνουν λίγο πιο. Δηλαδή να σχυλιάσουν. Ναι, είναι ένα πλεονέκτημά του. Το έχω πει για τον Λιμιό όμως. Είδες όμως ο Λιμιός. Ένα μάτς πολύ καλός, ένα μάτς που τον ψάχνεις. Γιατί αυτός είναι ο 20χρονος. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι αυτή η αστάθεια. Και ο Πέλκας, άμα θυμάσαι και εκεί την ηλικία, έτσι. Φυσικά. Ήταν. Μέχρι που πήγε στη Σετούμπαλ. Σετούμπαλ δεν είχε πάει. Μα, ναι, έχει και άλλα σκαμπανεβάσματα. Τώρα έχει σταθεροποιηθεί. Γιατί αυτό είναι το λογικό. Γιατί αρχίζει να πιστεύει στον εαυτό του. Mm. Και αυτό φαίνεται. Λέγαμε για υποθέσεις που στιγμάτισαν τον ΠΑΟΚ και ήταν σε περίοδους που και ο ΠΑΟΚ είχε τα δικά του προβλήματα. Τότε που οι άλλοι δεν τον σέβονταν, όπως λέει τώρα ότι θα κάνει ο Σαβίδης στον Παναθηναϊκό. Λέγαμε για τον Βιτόλο, μας το έθεσε φίλος και δεν θυμόμουν ακριβώς τι είχε συμβεί. Αυτό που θυμόμουν ήταν ότι ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο της υπόθεσης, δηλαδή το άφησε το θέμα, δεν τον ένιαξε. Βεβαίως υπήρχε οικονομική ανάγκη, αλλά δεν τον άρπαξε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Είχε τον έλεγχο, δηλαδή τον άφησε να φύγει. Και μας έστειλε φίλος ρεπορτάζ τότε εκείνη τη βραδιά στο ΠΑΟΚ 4, και λέει, που φίλοι του ΠΑΟΚ έκανε κατάληψη. Ναι, γύρω στη μία τη νύχτα έφτασαν ναι. Στην Τούμπα. Γύρω στη μία τη νύχτα, Ιούλιος του 11. Δεν βλέπω εδώ. Του 11. 9 Ιουλίου. Του 11. Του 11. Σάββατο 9 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία. Και λέει γύρω στη μία τη νύχτα έφτασαν στην Τούμπα Ζαγοράκης και ο Βρίζας και άνοιξαν συζήτηση. Τους κάλεσαν. Ναι, τους πήγαν οι οπαδοί. Πρώτα κάνανε. Τους ναι. Κάλεσαν και από ό,τι θυμάμαι ο Ζαγοράκης είχε κάποια εκδήλωση. Κάτι είχε οικογενειακό και. Είχε αργήσει. Έφυγε από την εκδήλωση τη Χαλκιδική. Α, λέει αρχικά υπήρξε κάποια ένταση λέει, και έτσι επιλέχθηκε να συνεχιστεί η συζήτηση μέσα στα γραφεία ναι. Με εκπροσώπους των συνδέσμων που είχαν βγάλει την ανακοίνωση. Η οποία αναρωτιόταν γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να χάσει αυτούς τους παίχτες. Ουσιαστικά οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ στάθηκαν απέναντι στις αποχωρήσεις παιχτών ενώ το βασικό του θέμα ήταν. Ποιος ήταν άλλος, ο Βιτόλο και ο. Δεν λέει εδώ. Στο τίτλο δεν έλεγε. Όχι. Στο τίτλο έλεγε κατάληψη, ένταση και δυσφορία χθες στην Τούμπα. Ναι. Και λέει υπήρξε αρχικά ένταση. Λέει ουσιαστικά οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ στάθηκαν απέναντι στις αποχωρήσεις παικτών. Mm-hmm. Ο Ζαγοράκης λέει φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν ισχύει αυτή η φημολογία και πως ήταν λάθος του Οικονομικού Συμβούλου της ΠΑΕ για το άνοιγμα 5,1, ο οποίος παραβρέθηκε στο ραντεβού της Κατερίνης. Το οικονομικό θέμα το έπιασε και ο Γιώργος Φαρλαλής, ο οποίος όσο μιλούσε επικρατούσε ένταση και εκνευρισμός. Επέμεινε πως το άγγιγμα είναι στα 5,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έγινε λόγος για ένα νούμερο προς τρίτους, το οποίο είναι πολύ μικρότερο από αυτό που φημολογείται. Το κλίμα αμφισβήτησης παρέμεινε και στη συνέχεια πιάστηκε το θέμα Βιτόλο. Ναι.
Στον ΠΑΟΚ δεν το θεωρούν τελειωμένο, αυτό υποθήκε τουλάχιστον, και πλέον το ενδιαφέρον μεταφέρεται για σήμερα, όπου και θα γίνει το ραντεβού με τον παίχτη. Γράφαμε τότε. Τελείωσε η παίχτη όμως. Οι οργανωμένοι στάθηκαν ουσιαστικά κατά της αποδέσμευσης του παίχτη, δίχως να έχει οικονομικό όφελος η ΠΑΕ από μία πώληση. Επίσης άσκησαν σκληρή κριτική για το γεγονός πως ήταν απλήρωτος. Ο Ζαχοράκης δέχτηκε μεγάλες πιέσεις για να δεσμευτεί πως δεν θα πουλήσει ποδοσφαιριστή, όμως δεν ενέδωσε, ισχυριζόμενος πως αν δεν υπάρξει αυτή η διαδικασία μπορεί και να δημιουργηθεί πρόβλημα με την αδειοτότητα της ομάδας. Εντάξει. Καλοκαίρι του 11. Καλοκαίρι του 11. Στα Φιλίδης που ήταν, την επόμενη ήταν στα Φιλίδης και ο Μαλεζάς. Έτσι είχε συμβεί με τον Βιτόλο. Καλό εξάρι. Πολύ, πολύ, πολύ καλύτερο από τον Κάνιας φυσικά. Θυμάμαι και εκεί το πέναλτι που είχε ζητήσει να το βαρέσει αυτός με τον Άρη. Ναι. Καλή χρονιά. Ο Μακ είναι πλαϊνός επιθετικός. Ο Πρίγιοβιτς σεντερφόρ και ο Βιερίνια πλαϊνός επιθετικός. Και οι τρεις πρέπει να παίζουν βασικοί και στις θέσεις τους. Οτιδήποτε άλλο είναι λάθος. Και αλχημία θα έλεγα. Αφού ο Μακ έδειξε ότι κάτω από συνθήκες γίνεται ένας πολύ καλός επιθετικός κορυφής, γιατί να υπάρχει αυτή. Δεν θα σιγουρεύσει όμως και μια πιθανή συμμετοχή του στην εθνική, ας πούμε, παραπάνω. Δηλαδή τα γκολ δεν θα τον κάνουν ξανά λίγο να παίζει και πιο δυνατά για την εθνική. Θα μένει η ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πώς θα βρει λύσεις στα θέματα του. Σωστό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άλλος φίλος γράφει για τη Λίβερπουλ. Λίβερπουλ, τι μου θύμισες τώρα. Ναι. Καλό χρόνο με πρωτάθλημα στην Τούμπα. Γράφει ότι το 18 μπήκε με τύχη για τη Λίβερπουλ με τη χθεσινή νίκη. Όπως το 94. Ναι, ναι. Μακάρι να είναι τελική για τον ΠΑΟΚ. Κάθε αγωνιστική και ένας πόλεμος. Εγώ έτσι το βλέπω. Πόσες αγωνιστικές μείνανε, 15. Ναι, ναι. Και δύο μου σου πω. Και τρεις πόλεμοι. Δεν πρέπει να μπαίνεις τώρα σε αυτά τα παιχνίδια από το πρώτο λεπτό. Δεν πρέπει να μπαίνεις με έτοιμος να τους φας. 100%. Και τώρα που είναι το πρώτο, μετά από διακοπή και είναι πάντα επικίνδυνο, αλλά και στα επόμενα. Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι είναι απαραίτητο σερί να συνεχιστεί τώρα στα 5 πρώτα παιχνίδια. Και ειδικά. Πέρσι είχες ξεκινήσει άσχημα και έφτασες στο τέλος στους 3. Τη χρονιά. Ναι. Ήταν εκείνο το ΠΑΟΚ Πας Γιάννενα. Ναι. Εκείνο το απίστευτο. Στους μείον 7 βαθμούς το 0-1. Ναι. Με 30 τελικές και 2 ο αντίπαλος. Και δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Το 0-1. Πλέον δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση, δεν μετράει, κανείς δεν ασχολείται με εμφανίσεις, αποτελέσματα και νίκες. Νίκες, πολλές νίκες, όλο νίκες. Και φυσικά η είδηση του τριημέρου, τετραημέρου, η είδηση, η πληροφορία προς το παρόν, έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, έτσι, και το ενδεχόμενο αλλάξει προπονητή. Απίστευτο για μένα. Πώς ξαφνικά τελείωσε? Δεν τελείωσε ακόμα. Στην Ισπανία γράφουν ότι τελείωσε και εδώ υπάρχουν πληροφορίες. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, νομίζω, μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός το διέψευσε. Δεν έχει. Ήταν στην προπόνηση κανονικά ο Λεμονής. Έτσι δεν είναι, δεν χάσαμε. Τον οποίο ψώδιο. Κατηγορούν, αυτό που διάβασα, ότι πολλοί παίχτες κάνανε προπόνηση όποια μέρα και ό,τι ώρα θέλανε. Ναι. Ότι έχασε τα αποδυτήρια. Ναι. Και εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται να έχει χάσει τα αποδυτήρια και να είναι στο συν 1. Στο συν 1, δεν είναι Ολυμπιακός τώρα. Επιτυχημένος είναι. 100% επιτυχημένος είναι. Και εφόσον αλλάξει προπονητή Ολυμπιακός, νομίζω ότι παίρνουν ρίσκο. Γιατί βεβαίως μπορούν να πάρουν καλύτερο προπονητή και μακροπρόθεσμα να έχουν ωφέλη. Αλλά οι πρώτες δύο εβδομάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή η κάθε μέρα μπορεί να χαθεί είναι πολύτιμη. Το μόνο που ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός πριν από λίγα δευτερόλεπτα είναι ο Χατζησαφή. Τον απέκτησε εδώ και καιρό. Λέγαμε ότι έχει κλείσει αυτός ο παίκτης και ο ΠΑΟΚ δεν έπρεπε να κάνει το λάθος να ασχοληθεί για να φανεί μετά ότι τον έχασε. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός πήρε αριστερό μπακ τον Ιρανό. Ένα ακόμα μήνυμα για να πάμε διάλειμμα και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα και στο βόλεϊ, Γιάννη. Είναι από καλό συνάδελφο. Ναι. Από τον Δημήτρη τον Τσίτσι. Ναι. Λέει ο Δημήτρης. Ναι. Γεια σου Γιάννα, ρε, λέει πολεμιστή. Χρονιά πολλά, λέει χαιρετισμούς και στο Δημήτρη. Ούτε έχει μέχρι το τέλος. Ναι. Έτσι πρέπει να. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτή είναι η νοοτροπία. Σίγουρα. Είναι ένας φίλος ο οποίος εδώ και μήνες. Αυτός πρέπει να είναι. Αναρωτιέται για γρήγορο center for. Αν ακούγεται τίποτα. Όχι, φίλε, δεν ακούγεται τίποτα. Αλήθεια τώρα δεν ακούγεται. Θέλει ένα διαφορετικό παίκτη από Κουλούρη και Πρίγιοβιτς. Και ο προπονητής θέλει.
από τον Αύγουστο. Δεν έχει πάρει και δεν ακούγεται κάτι. Μην έρθει όμως κανένας. Ο Μακ, υποψήφιος. Μην έρθει κανένας Εντίνο και βάλει ένα γκολ και μετά ξεχαστεί. Βέβαια. Το θυμάσαι τον Εντίνιο. Φυσικά. Διάλειμμα. Θυμάμαι πώς τραγουδούσε στο τέλος. Σε άπτεστα ελληνικά. Και χτυπιόταν ο άνθρωπος πώς είναι δυνατόν αυτός να ξέρει τα τραγούδια στα ελληνικά. Πάνω να πει ότι είχε εξοικείωση. Πάμε διάλειμμα και επιστροφή με τα υπόλοιπα θέματα και πέρα από το ποδόσφαιρο. Ό,τι άλλο έχουμε. Χαμός με τον Αντετοκούνμπο, τι έγινε. Πανηγύρισε κάτι λεκάνη στο κεφάλι, έτρωγε τι. Έβλεγε ένα buzzer beater. Έπαιξε αυτό το μάτσε Δύση Ανατολή. Ποιο Δύση Ανατολή. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Το All-Star Game. Ναι. Το Φεβρουάριο είναι. Εντάξει, θα παίξει τι. Προφανώς, άμα το ψηφίσουμε πάλι θα είναι. Που αξίζει φυσικά, δεν είναι τώρα τίποτα χαριστικό. Είναι τώρα μέσα στους 10 κορυφαίους του NBA, λιγότερους. Η ψηφοφορία τώρα είναι για να ξεκινήσει βασικός. Ναι. Που εγώ δεν νομίζω να μην ξεκινήσει. Και πέρυσι ξεκινήσει. Ναι. Δεν ξεκινήσει φέτος που είναι δεύτερο σκόρερ. Σε όλο το πρωτάθλημα. Όργια κάνει. Και μπράβο το παλικάρι. Υγεία να έχει, μπορεί και πολλά. Σε 10 λεπτά θα δώσουμε τα 5 εισιτήρια, θα τα κληρώσουμε για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Σε 10 λεπτά. FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Αρκετά μηνύματα, αρκετές συμμετοχές. Καταλαβαίνουμε από τώρα ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση για να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο και καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι θα έχει πολύ κόσμο το Σάββατο. Δεν πρέπει. Φυσικά πρέπει. Δεν πρέπει μέχρι το τέλος να μην είναι. Πάνω από 20.000 σε κάθε παιχνίδι. Φυσικά. Στις 2 παρα 5 κάνουμε την κλήρωση. Γιάννη, έχει βόλι, πρωτάθλημα. Με πας στο βόλι, το Μοσχοβίτη δεν τον έβγαλε σήμερα όμως. Τι ήταν αυτή η διαιτησία που είχε για τις προάλλες. Μπορούσαμε να κάτσουμε να φάμε το μεσημέρι. Λόγω διαιτησίας έχασε ΠΑΟΚ. Όχι, δεν έχασε λόγω διαιτησίας, αλλά να χάσω, να χάσω. Να χάσω και με 30 πόντους να αυτό χάσω. Ήταν καλύτερη άλλη. Φρεκαλύτερη ήταν να χάσω. Αλλά αυτό το χειρουργείο τόσο καλά προσεγμένο. Ναι. Εγώ είχα χρόνια να το δω. Τι έγινε, πήγε ο ΠΑΟΚ τρίτος και τρελαθήκανε. Είναι αλήθεια ότι και στο μάτς με τον Κόρυβο, όργια. Και στο μάτς με την ΑΕΚ, μέχρι ενός σημείου ότι μπορούσαν, έκαναν. Και σε αυτό έχει πολύ κακή διαιτησία ο ΠΑΟΚ. Αλλά δεν έχασε προχθές λόγω διαιτησίας, ήταν άλλη καλύτερη. Ναι, αλλά ήταν πολύ καλύτερη. Αυτό το συγκεκριμένο χειρουργείο τόσο προσεχμένα, ναι. Πώς το πέρασε και παρατηρητό. Δηλαδή εκεί με τον Λίνο δεν κατάλαβε κανείς γιατί έφαγε δύο τεχνικές πίνες. Ο Λίνο Χρυσογόπουλος και ο άλλος έφαγε. Ναι. Που το ξεκίνησε μία. Ήταν κακή η διαιτησία, αλλά ήταν και κακός ο ΠΑΟΚ. Πολύ κακό. Και έχασε δίκαια από μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Όπως και ο Προμηθέας, έτσι και το Λαύριο, δίκαια διεκδικούν τετράδα. Και έβλεπα πολλά μηνύματα στο ΠΑΟΚ 24 σε εκείνο το μάτς που λέγανε πώς γίνεται το Λαύριο να βρει και ένα παίχτη. Έχει πολύ λεφτά δίνει. Ναι, και λέει ο άλλος. Ναι, και ο Κουρμπάλι όμως εκεί έπαιζε και δες πώς παίζει σε σένα. Ναι. Έχει πολλά λεφτά. Το Λαύριο και ο Προμηθέας έχουν δώσει πολλά λεφτά. 7 ξένους έχει το Λαύριο. 7. Τις έχεις 4. Από επιλογή. Ναι. Για να έχεις και ελληνικό κορμό. Πάμε στο βόλι. Πάμε στο βόλι. Έχει αγωνιστική κανονικά, όλοι παίζουν. Ναι, αύριο είναι η 10η αγωνιστική. 7 η ώρα είναι τα παιχνίδια. Νομίζω όλα είναι τα παιχνίδια. Πάτε εδώ, στο βελάκι. Ναι, 5 η ώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ντέρμπι. Θα πάνε να κάνουν λίγο ζούγκλα οι Παναθηναϊκοί. Θα χάσουν 2-3. Παναχαϊκή Παναβοχαϊκός στις 7. Ηρακλής Πάοξ στις 7. Νίκη Γηνίου Ηρακλής Χαλκίδας στις 7. Κηφισιά Εθνικός Πειραιώς στις 7.30. Και αύριο. Και μεθαύριο μάλλον το Εθνικός Αλεξανδρούπολης Φίνικα Σύρου στις 7. Θα πάει ο ΠΑΟΚ στον Ηρακλή να παίξει με διαγώνιο το Μαρτίνες Γιόν, την ώρα που περιμένουμε και τον Νικολάη Ουσίκοφ να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να σωματωθεί. Mm-hmm. Να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται και πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να σωματωθεί. Παίζει, δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να θέλει ο Ρίτσι μια εβδομάδα να τον πάει με τα συστήματα της ομάδας. Mm-hmm. Γιατί σου λέει ότι τον Ηρακλή ή το επόμενο μάτς με την Κηφισιά τους έχω με τον Μαρτίνες. Ναι. Mm-hmm. Και να θέλει να δοκιμάσει πράγματα. Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι το θέμα τι θα γίνει. Πότε παίζει ο ΠΑΟΚ? 17 ή 18 Ιανουαρίου είναι το θέμα. Εδώ. Ναι, 18 Ιανουαρίου. Του Γερμανού. Ναι. Δεν του έχει. Χάφεν. Με διαγώνιο. Με διαγώνιο. Με διαγώνιο πλέον εγώ παίρνω τέτοια αισιοδοξία που έχουμε να θα δούμε. Θα κέρδιζε τη Φιλανδία, ρε, θα κέρδιζε. Σίγουρα, 100%.
Μα γιατί δεν θα κερδίζεις και, στο... και τη Σασταμάλα που είπες. Εκεί σίγουρα. Οι Τούρκοι εντάξει είναι πολύ καλοί. Ναι, αλλά και εκείνο το πάλεψες. Ναι, ναι, και όμως. Το πάλεψε και εκείνο. Και όμως το πάλεψε. Το θέμα είναι ότι μία μεταγραφή ουσιαστικά ολοκληρώνεται το τυπικό μέρος αυτή την εβδομάδα. Να έρθει και το παλικάρι να δούμε και τι κατάσταση είναι και πώς θα μπορέσει να μπει όσο πιο γρήγορα να βοηθήσει. Ευχόμαστε όλοι να μην είναι μια περίπτωση σαν Σταρόβιτς. Ότι του, έτσι, ο Σταρόβιτς πραγματικά κρίμα που ο ΠΑΟ ξόδεψε στο και 5 ευρώ για αυτόν τον αθλητή. Του πήρε όμως, το βοήθησε λίγο. Δεν πήρε, λίγο, τίποτα. Λίγο. Δεν πήρε τίποτα. Ο Σταρόβιτς έπαιξε στο ένα παιχνίδι. Στον τελικό τον πρώτο λεφτό δεν κέρδισε. Δεν πήγε καλά ο Σταρόβιτς. Ναι, μόνο σε εκείνο και στον ημιτελικό. Πάλι καλά. Δεν έπαιξε ημιτελικό. Ναι. Στο πρωτάθλημα δεν έδωσε τίποτα. Και στο τέλος το πήρε στο πρωτάθλημα με τον Σακόγλου και τον Σωτηρίου Διαγώνιο. Και πήρε ο άνθρωπος τώρα. Μην πούμε και τον ποσό τώρα. Διαγώνιο από Σεπέδα έχει να. Από Σεπέδα. Πολύ καιρό πέρασε. Δηλαδή και ο Σταρόβιτς έκανε άλλα σκηνικά. Ενώ η ομάδα ήξερε ότι είναι καλά ιατρικά, εκείνο έλεγε πονάω. Εντάξει, πονόμετρο δεν μπορεί να βάλει. Ναι. Το δέχεσαι. Αύριο στις 7 με τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που είναι ανεβασμένο στη βαθμολογία, το βλέπει κι εσύ. Πέμπτος. Είχε πρόσφατα την αποχώρηση του Ριζόπουλου. Από όσο ξέρω, προσπαθούν να βρουν κάποια λεφτά εκεί οι άνθρωποι που τρέχουν το τμήμα και κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια στον Ηρακλή για να διατηρήσουν την ομάδα τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Έχουν και καλό coach. Το θέμα είναι ότι παιχνίδι εύκολο δεν υπάρχει. Και πόσο μάλλον όταν πας μέσα στη Μίκρα σε ένα τοπικό ντέρμπι. Εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό. Το θέμα είναι πότε θα έρθει ο Βούλγαρος, πότε θα συμμετωθεί και τι θα γίνει με τον κεντρικό. Γιατί στο φιλέ χρειάζεται και εκεί ενίσχυση. Τώρα θα πάρει στολή. Γιατί το όνομα του Λί είναι αυτό που ακούγεται πιο πολύ. Γιατί αυτός είναι ο βασικός υποψήφιος. Είναι στους δύο πρώτους. Αυτός και ένας Ιταλός που έχει προτείνει ο κύριος Ρίτσι. Τώρα είναι διαπραγματεύσεις. Ο Λί πραγματικά όταν έπαιξε στον ΠΑΟΚ έκανε τόσο πολύ διαφορά. Έκανε, ναι. Έκανε. Δηλαδή τώρα δείτε τώρα τι γίνεται. Ο Πελεκούδας είναι καλός στον πρώτο χρόνο. Ο Τακουρίδης είναι καλός. Όταν όμως πας και παίζεις στην Τουρκία σε ομάδα που είναι επίπεδο Ολυμπιακού και δεν έχεις μπλοκ. Και έχεις τίποτα. Δύο μπλοκ. Ναι. Λες κάτσε που πάμε κιόλας. Θέλεις έναν ξένο. Και ο Λί είχε πολλά μπλοκ στον ΠΑΟΚ. Είχε. Θες να σταματά συγκεντρώσω. Πώς δεν είναι. Να στα παρουσιάσω αύριο. Εκείνη τη διαφορά πράγματι ο Λί. Είχε, ναι, ναι. Ο Λί ήταν οδηγός στο φίλε πέρσι. Πρόπερσι. Ο Λί. David Lee. Ναι. Αν τα βρουν στα λεφτά και έρθει από το Αμέρικα. Mm-hmm. Ξέρει τι θα ζήσει εδώ πέρα. Είναι ενεργός, είναι. Ναι, ναι. Είχε ένα πρωτάθλημα εκεί στην Αμερική που είναι νεοσύστατο που είχαν κάνει. Είχε παίξει εκεί πέρα, δηλαδή είναι σε φόρμα. Και στο είχα πει και την άλλη φορά ότι μπορεί σαν άνθρωπος να γουστάρει και τη νύχτα. Αλλά το λέει μπορεί να το δει εκεί που το περιμένει να κάνει γυμναστική. Ναι. Και στο Παλατάκι και παλιά πολλές φορές καθόταν και παραπάνω. Τότε με τον Γιαμπλόνσκι, αν θυμάσαι που είχε έρθει. Mm-hmm. Ωραία χρόνια. Αυτά για το βόλεϊ. Έχει δράση. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Εκεί θα τερματίσει έτσι. Δηλαδή αυτό τώρα. 7 βαθμοί. Πού να πάει, δεν θα. Ούτε πρώτος μπορεί να πάει, ούτε τρίτος μπορεί να πάει. Άμα ρωτήσεις 100 ΠΑΟΞίδες αυτή την ώρα, θα σου πούνε θέλω να παίξω με μειονέκτημα έδρα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό πουθενά. Ναι. Σε κανένα άθλημα του. Αυτό θα γίνει κιόλας. Ναι, αλλά το παρακαλάνε. Τελικό. Το παρακαλάνε όμως κιόλας. Σου λέει τώρα. Με τον Καλμαζίδη, με πολύ μικρή σημασία έχει και έχει αποδειχθεί κιόλας έτσι. Καλμαζίδης. Ναι, μετράει μόνο η κατάσταση που θα είσαι. Η έδρα στο βόλι πρέπει να έχει σπάσει. Όλες τις φορές πρέπει να έχει σπάσει. Και επειδή μιλούσα και με τον Βασίλη τον Κουράντα της προάλλης, γιατί είχε και τη γιορτή χθες. Ναι. Πολύ εντυπωσιασμένος από τον Valkyers. Ναι. Μηχανάκι τον είπε. Μάλιστα. Αυτά με το βόλι. Στο handball περιμένουμε τώρα δύο χειρουργία. Ο Αραμπατζής, το βασικό εξτρέμ του ΠΑΟΚ, δυστυχώς. Ένα έτσι κάτι πόνους που είχε εδώ στα χέρια, στο τένοντα, πρέπει να χειρουργηθεί, που σημαίνει ότι 2,5-3 μήνες είναι off. Θα μπει και ο Γαραγεζόπουλος, το είπαμε και στην άδειά σου με τον Σταύρο τον Κόλκα, ότι ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε για το παλικάρι, mm-hmm. το οποίο χτύπησε στην αρχή του πρωταθλήματος, έπαθε χιαστό και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το χειρουργείο. Είναι δυνατόν. Ήταν ένα φάουλ εδώ από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε και αυτό, διευθυντήθηκε το θέμα του. Θα μπει και αυτό στις αρχές Ιανουαρίου. Και πάμε φέτος για ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Πολύ συναρπαστικό πρωτάθλημα. Και θέλω να δω πού θα αποφασίσει η Ομοσπονδία να κάνει το Final Four. Με δεδομένο ότι θα περάσει
είτε ο Ολυμπιακός είτε η ΑΕΚ, βάσει τη σκλήρωση που έχει γίνει. Α, για το handball στο κύπελλο. Ναι, ή ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πού θα κάνει τώρα ένα Final Four με ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό, Σουδάν. Δύο Μίδη και Δούκα. Στο Σουδάν. Ή Αεροπό. Στην Κοζάνη. Εκεί το θέλουν τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και γενικά το handball. Όχι τον ΠΑΟΚ, το handball. Ωραία. Αυτά και με το handball. Επαναλαμβάνουμε, ανακοινώσεις της ημέρας. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Χατζησαφή. Σ' αρέσει αυτός? Ναι. Νομίζω ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Φέτος δεν έχει πάει πολύ καλά. Εγώ Ιρανό δεν θα έπαιρνα παίχτη. Προκατελειμμένος είμαι. Φυσικά και ο Ασαριφάρ είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός. Και φέτος έδωσε και απαντήσεις ο Ασαριφάρ, οπότε πήγε με αλλαγή. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Έρικ Μωράν μέχρι το 21, 3,5 χρόνια, χαφ από Ισπανία. Ας πούμε ότι έρχεται να καλύψει το κενό του Γιώχανσον. Αυτός είναι επιλογή του coach, ε. Mm-hmm. Η ΑΕΚ που πήρε και τον Μασούντ από τον Πανιόνιο με πολύ λίγα χρήματα. Λέει, διαβάζω ένα σχόλιο επικό από φίλο, δεν ξέρω αν ήταν παοξής ή όχι. Γράφει το άρθρο, ο Μασούτ πήρε το 24 και τα χρόνια που έχει να πάρει η ΑΕΚ τίτλο. Ναι. Και λέει από κάτω και το χρόνο λέει θα πάρει το 25. Φίλος με μήνυμα μας ρωτάει την διάδα Λέοβατς Μπρίκιτς θα τους δώσουν ή θα μας μείνουν. Φυσικά και μπορεί να μείνουν στον ΠΑΟΚ. Και εδώ θα έρθει και να αποδειχθεί για το Λέοβατς που λέγαμε και νωρίτερα ποιος έλεγε αλήθεια και ποιος έλεγε ψέματα για τους λόγους που έχει μείνει στο περιθώριο. Τότε είχε δημιουργηθεί παρεξήγηση. Υπήρχε η είδηση ότι ο Λέοβατς μόνος του είπε δεν μπορώ και βγήκε μετά από δύο μέρες στην Κροατία και έλεγε ψέματα λένε και γράφουν. Εγώ απλά θέλω να πάω σε μια ομάδα καλύτερη και έχω προτάσεις κτλ. Πούντες οι προτάσεις. Πούντες. Καλά και τον Λέοβατς και για τον Τσίμηρο το έχουμε κουραστεί να ακούμε για προτάσεις. Του Τσίμηρο τι έχει. Ενδιαφέρον αυτά, κρούσεις, προτάσεις μικρές κτλ. Έχει. Αυτός πού είναι. Που έλεγε ψέματα ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής ότι ζήτησε να μην τον υπολογίζει, δεν μπορεί την πίεση και το άγχος. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν χαζός που ξαφνικά μια μέρα είπε τι συμβαίνει με τον παίχτη και ήξερε ότι θα μείνει χωρίς παίχτη σε εκείνη τη θέση. Δηλαδή λίγο πονηρά να το σκεφτείς, θα πεις. Πήγε να προφυλάξει τον εαυτό του να μην φανεί ότι είναι λιγόψυχος και τα έκανε τρεις χειρότερα. Και τώρα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει τίποτα στο προσκήνιο, καμία ομάδα για να τον για να καλύψει και κάποιες απαιτήσεις που έχει και ο ΠΑΟΚ. Ο Μπρίκιτς, δε. Ο Μπρίκιτς, θυμάμαι που ήσασταν στην προετοιμασία, ναι, και στέλνετε ένα βίντεο και λέτε ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, εκεί που δεν είχε τίποτα, βάλτε αυτό το βίντεο, λέτε, πρόβλημα στη μέση ο Μπρίκιτς, έχει ενοχλήσει τη μέση. Και με το που βλέπω το μήνυμα και λέω ενοχλήσει τη μέση, που ξέρουμε όλοι τι είναι πόνο στη μέση, έτσι, άμα σε πιάσει μία, δεν σε αφήνει. Δυστυχώς. Ό,τι και χειρουργείο να κάνεις, δηλαδή. Κρίμα. Κρίμα και πολύ κακός χειρισμός εδώ πέρα, έτσι, με το συμβόλαιό του. Από αυτούς που υπάρχουν απλά. Τι να πω στο ρόστερ, υπάρχουν. Υπάρχουν στα συμβόλαια της ΠΑΕΠΑΟΚ και πληρώνονται. Προχθές διάβασα και τα νέα της προπόνησης που τελειώνει με το ατομικό πρόγραμμα και ο Γλύκος. Ναι. Δηλαδή ακόμη μια θέση. Είναι ωραίο να έχεις δύο και τρεις, να έχεις έναν υγιή ανταγωνισμό για μια θέση. Σε επιδείξε ρε φίλε, ποιος είσαι εγώ, καλύτερος παίξε. Ναι, εκεί είναι η κατάσταση πιο δύσκολη, στο ρονοφλάκα πάντα, γιατί εκεί δεν μπορείς να αλλάζεις. Δεν μπορείς να αλλάζεις, όχι. Σε 3-4 μάτς, 2-3 διαφορετικούς. Εκεί πρέπει να έχεις έναν βασικό να το στηρίξεις για πολύ καιρό. Αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι βασικός ο Πασχαλάκης και δεν έχει φύγει και γκολ. Και δίκαια τώρα κατά τη θέση του. Ναι. Να δούμε λίγο. Αλλά όχι ότι και ωραία δεν αξίζει. Αξίζει. Φυσικά. Τα εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Βαλιακός για να πάμε και στη δική μας κλήρωση. Για όσους φίλους θέλουν να απορριμμηθούν εισιτήρια για τον αγώνα. Μισό λεπτό. Την Κυριακή έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μπάσκετ, έτσι. Ναι. Παλατάκι. Πού είναι εσύ. Τον Ολυμπιακό που κάθε χρόνο τον είχε εκεί κούτσα. Στο τέλο πέραν δύο σφυρίγματα, δύο φυσβητούμενα. Σε βάζαν το τρίποντο, σε βάζαν το καλάθι ή τη βολή.
Και το χάνεις. Ολυμπιακός, ο οποίος έχασε και την ΑΕΚ φέτος, έτσι. Ναι. Πώς το βλέπεις, μπορεί να το χτυπήσει ο ΠΑΟΚ αυτό? Μπορεί. Και είναι, τώρα θα πω, λίγο θα ακουστεί αστεία, αλλά και συνήθως μετά από μια ήττα βαριά έρχεται μια αντίδραση. Για το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στην Τούμπα το Σάββατο 5 και 4, τα φθηνότερα εστήρα είναι 10 ευρώ στην 4, έτσι, και στα πέταλα, στο άλλο πέταλο, θέλεις 5-6, 15 ευρώ, θέλεις 2-3, 20 ευρώ, η προπόληση ξεκινάει από αύριο. Πάμε να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Λοιπόν, εδώ 18, Χρήστο, μέχρι το 18, 5 νούμερα, 2, 8, 11, 15, όχι 19, 18, ναι. Μισό λεπτό, να δούμε ποιοι κέρδισαν. Κύριος Παπαδόπουλος, Γιώργος, 135, ο κύριος Βαγιόπουλος, 974, η κυρία Νικολαίδου, 427, η κυρία Καμπουρίδου, 971 και ο κύριος Τόμας, σε 238. Τόμας, ναι. Τόμας, Καμπουρίδου, Νικολαίδου, Βαγιόπουλος και Παπαδόπουλος, οι πέντε τυχεροί θα ειδοποιηθούν για τη στήρα του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και εγώ, γιατί ήταν και η πρώτη εκπομπή που έκανα μαζί σου και... Μπράβο. Είχες το άγχος της πρεμιέρας. Προπόνηση, πάω, κάτω να δούμε πώς έχει... Θετικά νέα σήμερα, θετικά μόνο. Ναι. Έτσι, το νιώθω τώρα. Πιστεύω. Μπράβο. Τι μπορεί να είναι θετικό νέο? Ότι είναι 100% έτοιμος ο Ελκαντουρί. Όπα. Γλύκος και Ελκαντουρί συνέχισε ένα ατομικό πρόγραμμα και δουλεύουν προκειμένου να επιστρέψουν κανονικούς ρυθμούς. Εντάξει. Τέλη του μήνα νομίζω θα είναι έτοιμη και οι δύο. Και περιμένεις και πολλά τον Ελ Καντουρί. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν μπορεί, θα τα, δεν μπορεί, δεν γίνεται να τα δώσει. Δεν γίνεται. Α, και κυλική στις ειδήσεις. Τι έγινε, ρε παιδιά? Α, για τις ειδήσεις. Κλαράκι το ταχύδης. Συνέχεια με φουλ επίδεση με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη. Από τώρα μέχρι και τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλους.